Αυτό που ήδη υποστηρίζει από την αστυνομική προανάκριση, ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν το οποίο περιγράφεται από τον νεαρό. Αυτή είναι η θέση του εξ αρχής. Θα καταθέσετε κάποιο υπόμνημα? Δεν υπάρχουν υπομνήματα. Οι κατηγορούμενοι έχουν τη δυνατότητα να απολογούνται μόνοι τους και να λένε τα πράγματα όπως αυτοί τα πιστεύουν και να δίνουν τη δική τους αλήθεια και εκδοχή. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία θέμα υπομνήματος. Αν είχαμε οικονομικό έγκλημα, βεβαίως θα θέταμε θέμα υπομνήματος. Να μας πείτε ακριβώς τις κατηγορίες για τις οποίες. Εντάξει, βιασμός κατά εξακολούθηση. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά λίγο πολύ. Είναι προγραφικό υλικό διακήρυξη και τέτοια. Είναι γνωστά κακουργήματα. Είναι μια σειρά κακουργήματα. Αλλά από τη στιγμή που η θέση του είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία, αντιλαμβάνεστε, παίρνει σε δεύτερη μέρα η δίωξη η οποία έχει ασκηθεί, ας πούμε. Είναι σοβαρή βέβαια η δίωξη, είναι βαριά κακουργήματα, επισύρουν σοβαρές πίεσεις, αλλά το ποινή είναι η ισοβία κάθριξη εδώ. Επαπειλείται. Αλλά από εκεί και πέρα, θα πω μισό λεπτό, από εκεί και πέρα όμως, αφού η θέση του κατηγορούμενου είναι ότι δεν έχει καμία σχέση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα για μας αυτή τη στιγμή δεν είναι η ποινική δίωξη, αλλά είναι η βασική μας θέση, η ουσία δηλαδή. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτές τις ποινικές διαδικασίες, γενικά στην ποινική διαδικασία, εσείς είσαστε φαντάζομαι αντικειμενικοί και υποθέτω και έτσι πρέπει να είστε. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να είμαι μεροληπτικός. Ο συνήγορος υπερασπίσεως απηχεί τη θέση του κατηγορουμένου. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να έχει κάποια διαφορετική άποψη από την άποψη που έχει ο κατηγορούμενος. Συνεπώς, εδώ στην προκειμένη περίπτωση εκφέρουμε αυτό το οποίο υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις του οποιοδήποτε συνήγορου. Εσείς μπορεί να εκφέρετε και τις απόψεις προσωπικές και αντικειμενικά να σκοπείτε τα πράγματα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εκ του νόμου μεροληπτικοί. Εκ του νόμου μεροληπτικοί. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση σας λέμε ότι η αλήθεια είναι ότι εύρημα αντικειμενικό σε βάρος του κατηγορουμένου δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το πούμε, πρέπει να αναφανεί. Δηλαδή όλη η κατηγορία αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, όλη η κατηγορία εδράζεται σε μία περιγραφή την οποία κάνει ο ανήλικος. Το ερώτημα είναι το εξής. Είναι πρωτοφανές να περιγράφονται κάποια πράγματα, τα οποία αυτά τα πράγματα θα έπρεπε λογικά να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά ευρήματα, δηλαδή ευρήματα που να επιρρώνουν αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο νεαρός έξω από τη δική του μαρτυρία. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει μια μαρτυρία ενός φίλου 4-5 χρόνια, ενός συμμαθητή του, ενός γείτονα, ενός δασκάλου, ενός κάποιου, ενός ανθρώπου, μια μαρτυρία, οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δική του τη μαρτυρία. Να μην υπάρχει μια τηλεφωνική επαφή, να μην υπάρχει κάτι, ένα σημείο που είναι οτιδήποτε που να μαρτυρά την ύπαρξη του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Δυστυχώς έχει δικαίωμα λοιπόν ο κατηγορούμενος εδώ και να μιλάει αυτό που είπε προανακριτικά και το οποίο ομολογώ ότι και εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο εξ αρχής, ότι πρόκειται για μια πλεκτάνη αυτή τη στιγμή. Κάποιος το έχουν στήσει με κάποιο τρόπο. Και αυτό δηλαδή, αν θέλετε, ενισχύεται περισσότερο από το γεγονός, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό έβριμα. Ένα οποιοδήποτε έβριμα. Συνήθως έχουμε κάποια μαρτυρία, ναι, τους είδαμε μαζί, κάποια κάμερα, κάποιος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια κάμερα κάπου, ενός σούπερ μάρκετ, ενός μαγαζού που πέρασαν από έξω, κάτι που να υπάρχει η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων. Έστω κάτι που θα υπάρχει. Ένα ψηφιακό δεδομένο. Δεν θα πρέπει αφού. Εδώ μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, βέβαια, έτσι, το οποίο δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία αυτό το πράγμα και πώς θα αξιολογηθεί. Υπάρχει ένα έγγραφο σημείωμα του παιδιού προς τη μητέρα πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία της αστυνομικής προανάκρισης, το οποίο βεβαίως ας πούμε σημείωμα, επειδή δεν είναι η δουλειά μας τώρα να προφορικοποιούμε τα στοιχεία της δικογραφίας και δεν είναι σωστό, δεν είναι διοντολογικό, δεν είναι πρέπον, δεν σας αφορά σε τελευταία ράνηση, αλλά σας το δίνω ένα στοιχείο ότι εκεί διαφοροποιείται η περιγραφή του παιδιού σε σχέση με το τι ακολουθεί μετά στη συνέχεια στην αστυνομική προανάκριση. Αυτό οδήγησε την υπεράσπιση εχθές, αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, αφού το θέλετε την έκπληξη που μου λέγατε προηγουμένως, να σας πω λοιπόν εγώ ότι οδήγησε την υπεράσπιση, εμένα δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση, να υποβάλω ειδικό αίτημα στην ανακρίτρια, η οποία φαντάζομαι ότι θα το επεξεργαστεί και θα είναι θετική σε αυτό, γιατί το λέει ο νόμος, όχι για κανένα άλλο λόγο. Ειδικό αίτημα να επαναληφθεί η εξέταση του παιδιού, αυτό είναι το νέο δεδομένο, υπό τους όρους όμως που λέει ο νόμος. Υπό τους όρους που λέει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει, προσέξτε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά, ορίζει ο νόμος κάτω από ποιους όρους εξετάζεται ο ανήλικος. Ο ανήλικος εξετάζεται, σύμφωνα με τον νόμο, πράγματι η κατάθεσή του, η ένορκη κατάθεσή του, η ανομωτή στην προκειμένη περίπτωση για την ανήλικος, καταγράφεται οπτικοακουστικά.
υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή η οποία αναπληρώνει την απουσία, αυτή η εγγραφή χρησιμοποιείται στην πορεία της, πια της ποινικής διαδικασίας και αναπληρώνει τη φυσική απουσία πλέον του ανήλικου, το οποίο δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία, αλλά είναι πλέον η κατάθεσή του. Αυτή λοιπόν η καταγραφή της κατάθεσεώς του δεν έχει λάβει χώρα μέχρι τώρα. Παρότι ότι ορίζεται ρητά στο νόμο, σε συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου ορίζει τον τρόπο που εξετάζεται ο ανήλικος. Εξετάζεται το θύμα των πράξεων κατά της γενετής ελευθερίας κτλ. Λέει τον άρθρο 336 επόμενα. Του εξαιρετικού δικαίου της περιτυγιαϊντής ελευθερία που προέρχεται από ποινικό κώδικα στα άρθρα 336 επόμενα του ποινικού κώδικα λοιπόν. Αυτό λοιπόν ορίζει με τρόπο που εξετάζεται. Εδώ λοιπόν δεν έχει λάβει η χώρα τέτοιο. Εγώ γιατί το ζήτησα τώρα αυτό. Το ζήτησα διότι με βάζει επιπλέον πέρα το ότι το λέει ο νόμος και δεν έχει γίνει. Διότι εδώ στην προκείμενη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει και μια διάσταση μεταξύ αυτών τα οποία διεμήθη μεταξύ του παιδιού εγγράφος και της μητέρας του και αυτά τα οποία στη συνέχεια φαίνεται να λέει στους αστυνομικούς υπαλλήλους στα πλαίσια της αστυνομικής προανάκρισης και τα οποία έχουν καταχωρηθεί και είναι η λεγόμενη εξέταση του ανηλίκου την οποία έχουμε ήδη εμείς στα χέρια μας. Αυτό είναι το οποίο για μέσα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σε αυτή τη διαδικασία είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Να την κάνουμε σοβαρά. Το τεκμήριο αθότητας δεν πρέπει να είναι γράμμα κενό και απλά αναφορά, απλά καραμέλα που τη λέμε όλοι μας και την πιπιλίζουμε κατά το κοινό δεγόμενο. Πρέπει να έχει σάκα και ωστά, να έχει περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε κατηγορούμενο για οποιαδήποτε πράξη να μπορεί να του παράσχουμε τις δυνατότητες εκείνες τις ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις και δυνατότητες να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αφού μέσα από αυτή τη διαδικασία που θα του έχουμε παράσχει όλες τις δυνατότητες και θα έχει ασκήσει όλα τα κατανόμω δικαιώματά του, καταφέρει να πείσει και να θωθεί, έχει καλώς. Αν όμως καταδικαστεί, τότε πρέπει να πέσει και ο πέλεκας. Έτσι λέει ο νομικός μας πολιτισμός, έτσι αναγνωρίζεται στο δικαιωτικό μας σύστημα. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να σεβόμαστε αυτή τη διαδικασία και να δεχόμαστε σαν περιεχόμενο, ουσιαστικό περιεχόμενο αυτό που λέμε τεκμήριο αθωότητας. Δεν μπορείς να προδικάζεις σε επίπεδο δικονομικό όταν είσαι σε ανακριτική διαδικασία και έχεις στοιχειώδη εμπειρία πάνω σε αυτά. Δεν μπορείς να προδικάζεις. Έχετε άλλωστε δημιουργήσει, χωρίς να φταίτε εσείς, εξ ανάγκης άλλωστε, προς Θεού δεν σας μέφομαι για κάτι, σας σέβομαι πάρα πολύ και τη δουλειά σας περισσότερο. Αλλά έχετε δημιουργήσει άθελά σας ένα εφιαλτικό κλίμα για το κατηγορούμενο που δεν νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος υπερασπιστής μπορεί να έχει κάποιο άλλο στο μυαλό του πέρα από αυτό που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε. Γιατί πλεκτάνει και γιατί σε βάρος του πελάτη σας. Έχει μια εξήγηση την οποία αναλύει αυτός. Καλό είναι αυτό να τα πει αυτός όταν θα πάει στον ανακριτή. Εγώ δεν θα σπεύσω. Έχω ακούσει την εξήγησή του, έχω ακούσει αυτά τα οποία μας λέγει. Ελπίζω να τα μεταφέρει και πολύ περισσότερο. Ελπίζω να πείσει με αυτά τα οποία θα πει σήμερα την κυρία ανακρίτρια. Και βεβαίως αυτό με ενδιαφέρει κυρίως εμένα αύριο το δικαστήριο. Δεν είναι θέμα στην κυρία ανακρίτρια, στον κύριο ανακριτή αύριο ή σε μένα. Αυτό το λέει ο νόμος. Είναι υποχρεωμένη να καταχωρηθεί η εξέταση του ανηλίκου οπτικοακουστικά. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει. Το ότι δεν έχει γίνει στα πλαίσια της αστυνομικής προανάκρισης καθόλου δεν εμποδίζει την τακτική διαδικασία, την κυρία ανάκριση στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολουθεί να κάνει, επαναλάβει την εξέταση. Και το δίνει το δικαίωμα και ο νόμος το δίνει στην κυρία ανακρίτρια και παρέχονται όλες αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι είναι και ουσιαστικό και επιβεβλημένο. Δηλαδή να δούμε και εμείς τι γίνεται. Πώς εξετάζεται, δηλαδή η καταγραφή οπτικοακουστικά της καταθέσεως ανηλίκου έχει να κάνει με το να αντιλαμβάνονται μετά κάποιοι άλλοι και ειδικοί ακόμα και εμείς όλοι ποιες ερωτήσεις γίνονται στο παιδί, πώς ακριβώς απαντάει, τη στάση του σώματός του, την αμηχανία του ή όχι, τη δυσκολία του να απαντάει, τι ακριβώς απαντάει, τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Τα πάντα όλα αυτά θα δώσουν μια δυνατότητα αύριο και μάλιστα σε κάποιους ειδικούς μπορεί να είναι και πολύ. Έχει αυτή η εικόνα μπορεί να είναι πολύ εύγλωτη για κάποιους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν εμάς στη συνέχεια κάποια πράγματα. Αυτό εν ώψη της αδυναμίας εμάς να εξετάσουμε το παιδί, το ανήλικο, εκ του νόμου, δηλαδή τις αδυναμίες που έχουμε. Δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε εμείς το παιδί, να το ερωτήσουμε αύριο, να το εξετάσουμε όπως γίνεται με έναν οποιοδήποτε ενήλικο. Αν ένας ενήλικος έχει πέσει θύμα πράξεων περί την γενετής ελευθερία και ειδικά κουρηματικών κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι στο ακροατήριο θα κληθεί αύριο το πρωί να εξεταστεί και θα έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς να τον εξετάσουμε, να τον ακούσουμε, να μας ακούσει, να δούμε πώς θα πει κτλ. Αυτή τη δυνατότητα, τη δικονομική, τη στοιχειώδη, τη βασική, τη θεμελιώδη,
την οποία έχει οποιοδήποτε κατηγορούμενος, για οποιοδήποτε δεν την έχουμε στον ανήλικο. Έτσι έχει κρίνει, έτσι έχει κρίνει ο νόμος. Έτσι λένε οι ευρωπαϊκές συμβάσεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, και εκεί έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμείς κινούμεθα στα πλαίσια της συγκεκριμένης πραγματικότητας. Το τι θα θέλαμε να είναι ή πώς θα φανταζόμαστε να ήταν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, είναι μια άλλη κουβέντα η οποία δεν αφορά την παρούσα διαδικασία. Εμείς προσαρμοζόμαστε στον νόμο. Χάλια, είναι δραματική. Δεν είναι σε μια κατάσταση, έχω την εντύπωση ότι δεν κουβεντιάζεται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, είναι τόσο μέσα του συνηθισμένα μια σειρά πράγματα, τα οποία φοβάμαι ότι χρειάζονται πολλές φορές να το επαναλαμβάνεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να αποκτάς ένα σημείο επαφής και διαλόγου. Θα αφήσουμε τον κατηγορούμενο να μιλήσει στο φυσικό του δικαστή, στην κυρία ανακρίτρια, και θα πει αυτά τα οποία αυτός πιστεύει ότι δίνει τη δική του εξήγηση. Και γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί λέει τούτο, γιατί λέει εκείνος αυτό, γιατί λέει εκείνος. Παρόλα τα αυτά όμως θα προσπαθήσει να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αποδίδει μια σειρά πράγματα σε πλεκτάνη σε βάρος του. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε τι θα πει και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να τα μάθετε κι εσείς και τα αξιολογήσετε.